Καλησπέρα σας. Στο κτίριο του 5ου Γυμνασίου Μυτιλίνης θα στεγάζεται από φέτος το πειραματικό ΙΕΚ, ενώ θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και διαμόρφωσης του σχολικού κτιρίου, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ο διευθυντής του πειραματικού ΙΕΚ, κ. Νίκος Μακαρόνης, μίλησε στον Νέολο για τις αλλαγές στη λειτουργία του και τις εγγραφές που συνεχίζονται μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ιστορική καμπή για το ΙΕΚ Μυτιλίνης, γιατί μετά από 31 χρόνια στο κτίριο του Νεπάλ, τώρα μεταστεγαστήκαμε εδώ στο κτίριο του 5ου Γυμνασίου Μυτιλίνης. Η απόφαση πάρθηκε σε συνεργασία με το Δήμο και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί το ΙΕΚ έγινε πειραματικό και για τα πειραματικά ΙΕΚ προβλέπεται ένα κονδύλι 1.000.000 ευρώ για εξοπλισμό, όπου το κτίριο πρέπει να είναι ένα. Στα ΕΠΑΛ μοιραζόμασταν πάρα πολλές σχολικές μονάδες του ίδιου κτίριου και δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Οπότε επιλέχθηκε το 5ο Γυμνάσιο, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές και το οποίο θα αναβαθμιστεί πολύ σύντομα, θα αρχίσουν οι εργασίες ενεργειακά, δηλαδή θα μπουν οι καυστήρες, δάπεδα, κέλυφος, φωτοβολταϊκά στοιχεία πάνω στη σκεπή, νέα εργαστήρια εικονικής πραγματικότητας, δηλαδή το κτίριο αυτό του 5ου Γυμνασίου θα αναβαθμιστεί πλέον, θα είναι ένα από τα καλύτερα σχολικά συγκροτήματα του νησιού. Να μας πείτε ως πότε μπορούν να κάνουν τα παιδιά τις αιτήσεις και ποιες είναι οι ειδικότητες που έχετε φέρει. Οι αιτήσεις είναι σε δύο κατηγορίες χωρίζονται. Είναι αυτοί που πέτυχαν στο μηχανογραφικό και θα πρέπει να γραφούν μέχρι 6 Σεπτεμβρίου και για οποιονδήποτε έχει απολυτήριο λυκείου, οποιοδήποτε τύπου, πάλι οι εγγραφές είναι μέχρι 6/9. 6/9 είναι όλες οι εγγραφές, δεν θα υπάρξει παράταση. Μπορεί να υπάρξει μέχρι τις 8, μέχρι στιγμής όμως οι οδηγίες είναι για 6/9. Οι ειδικότητες μας είναι οι υβριφοκόμοι, το στέλεχος ασφαλείας, τουριστικά, μηχανοβημένο λογιστήριο, συντηρητές έργων τέχνης, αισθητικός και ποδολογίας, μάγειρες. Αυτές είναι οι ειδικότητες μας και για το μηχανογραφικό και για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό. Από το μηχανογραφικό είχαμε 66 δηλώσεις και ευελπιστούμε ότι ένα ποσοστό γύρω στο 60-70% θα εγγραφεί, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ένα πρόβλημα που υπάρχει αυτές τις μέρες είναι ότι δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές, διότι καθυστερεί λίγο η μεταφορά τους, δεν εξαρτάται δηλαδή από το ΙΕΚ, από το Υπουργείο. Τον οτέρα πιστεύω μέχρι την Παρασκευή, την 1η Σεπτεμβρίου, θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και θα έχουμε και τηλέφωνα. Οτιδήποτε πληροφορία εμείς την κοινοποιούμε στο site του ΙΕΚ. Αν κάποιος πληκτρολογήσει στην Google το ΙΕΚ Μυτιλίνης, θα το βρει. Και εκεί δίνονται όλες οι πληροφορίες. Τα μαθήματα πότε ξεκινάνε? Τα μαθήματα βάσει του κανονισμού των ΙΕΚ είναι την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, στις 2 Οκτωβρίου. Τώρα, επειδή είναι οι εκλογές, μπορεί να υπάρξει κάποια τροποποίηση. Θα μας ενημερώσουν και εμείς με τη σειρά μας θα ενημερώσουμε το. Αλλά ή την 1η ή τη 2η Δευτέρα του Οκτώβρη θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χαρούμενος που μεταφερθήκατε σε νέο κτίριο. Πάρα πολύ, γιατί είναι ένα νέο κτίριο, είναι πολύ πιο εύχριστο από το προηγούμενο. Στο προηγούμενο οι άνθρωποι που μας επισκεπτόταν μετά υπήρχε μια δυσκολία να βγουν από το κτίριο. Είμαστε μόνοι μας τώρα, το απόγευμα, το πρωί είναι το 5ο Γυμνάσιο, το απόγευμα εμείς. Εκεί ήμασταν 4-5 σχολικές μονάδες, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Και εμείς εξυπηρετηθήκαμε σε ΙΕΚ, αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία θα ανασάνουν λίγο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης να πω μια εξαγγελία, δεν είναι εξαγγελία, ότι από το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2024, θα υπάρχει και παράρτημα του ΙΕΚ στην Καλονή. Έχουν υπογραφεί η συμφωνία με το Δήμο Δυτικής Λέσβου και μένει να ορίσουμε τις ειδικότητες, τους χώρους, τον υποδιευθυντή, το προσωπικό. Δηλαδή από το χρόνο θα είναι και μέσα στο γραφικό και το παράρτημα του ΙΕΚ στην Καλονή.